Κυρία Κούλα, συνεχίζεται απτόητη τη δράση σας εδώ στην Ανατολή. Τι ακριβώς γίνεται εδώ σήμερα? Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 50 άτομα από το ΚΑΠΗ της Ιεράπετρας που συμμετέχουν σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ. Είναι εδώ με τον διευθυντή, τον κύριο Παύλο το Δασκαλάκη. Ξεκινήσανε από το πρωί με εκκλησιασμό στους Αγίους Πάντες στην εκκλησία του χωριού μας. Πήγανε ένα μικρό περίπατο στη Φύση μέχρι την Παναγία του Βαρύ, για όσους είναι ανατολιώτες ξέρουν ποια είναι αυτή η εκκλησία, ανατολικά του χωριού. Και πριν από λίγο γυρίσανε, μας βρίσκεται στην τραπεζαρία που έχουμε ετοιμάσει το σαρακαστιανό μεσημεριανό τραπέζι και μας βρήκατε στο σερβίρισμα και στην περιποίηση των ανθρώπων που, από ό,τι λένε τουλάχιστον, είναι ενθουσιασμένοι. Κύριε Δασκαλάκη, το σκοπό της σημερινής εκδήλωσης? Ναι, έχουμε διοργανώσει ένα διήμερο ευαισθητοποίησης. Η πρώτη μέρα ήταν την 1η Μαρτίου που έγινε μια συζήτηση στο ΚΑΠΗ με θέμα βότανα και υγεία. Και έγιναν δύο εισηγήσεις, η μία από την κυρία Τηρέα Τιμπηγιάκη για τα είδη βοτάνων που υπάρχουν στην περιοχή μας, πώς τα μαζεύουμε, πώς τα αποξηραίνουμε και τις ιδιότητές του. Και από την Κατερίνα τη Γεωργία, την ιατρό, σε σχέση με τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, είχε πάρα πολύ συμμετοχή από μέλη του ΚΑΠΗ και στη συνέχεια σήμερα, 11 του μηνός, κάναμε εξόρμηση στην Ανατολή, όπου πήγαμε και βρήκαμε βότανα και μαζέψαμε και χόρτα παράλληλα, γιατί είναι αυτή την εποχή τα χόρτα πάρα πολλά. Και το πρωί πήγαμε στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, εδώ, στις 8.30 ώρα το πρωί. Μετά ο Σύλλογος, ο Πολιτιστικός, στις 10 η ώρα μας προσέφερε καφέ. Από τις 11 περίπου με μία πήγαμε έξω βόλτα στην εξοχή και τώρα έχουμε ένα γεύμα με νηστίσιμα που μας έχει ο Σύλλογος ετοιμάσει, ο Πολιτιστικός, και είναι μία πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με τους ηλικιωμένους να συμμετέχουν. Να πούμε ότι είναι Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γύρανσης, έτσι λέγεται, φέτος, και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λασιθίου κάνουμε αρκετές εκδηλώσεις συνεργαζόμενοι με τα ΚΑΠΗ και της Ιεράπετρας και της Νεάπολης. Το χωριό της Ανατολής προσφέρεται για αυτές τις δράσεις? Υπάρχουν σε ποικιλία τα βότανα? Ναι, όλη η Κρήτη έχει απίστευτες ποικιλίες, πάρα πολλά, πάνω από 400-500 είδη διαφορετικά. Ό,τι βλέπουμε στη φύση σε χόρτο θεωρείται ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες, αρκεί όμως να το γνωρίζουμε, να ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, διότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι και ποια σημεία από το κάθε φυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Σε άλλα τον ανθό, τα φύλλα, τον κορμό, τη ρίζα, είναι τελείως, πρέπει να έχεις γνώσεις. Απλώς τώρα έτσι από τις παλαιότερες ηλικίες, οι παλιοί ξέρουν από την παράδοση, αναγνωρίζουν κάποια, τα γνωστά ας πούμε, και αυτά χρησιμοποιούν. Κύριε Πηγιάκη, είστε ξεναγός εδώ των ανθρώπων που ήρθαν στην Ανατολή. Πώς σας φάνηκε η όλη εκδήλωση? Η όλη εκδήλωση φροντίσαμε να είναι πετυχημένη και τη θεωρούμε πετυχημένη αφού πετύχαμε τους σκοπούς που είχαμε τάξει, να μαζέψουμε δηλαδή και χόρτα, να μαζέψουμε να δούμε και βότανα στη φύση έξω εδώ όσα φυτρώνε στην περιοχή. Μια που είχαμε κάνει πριν από 10 μέρες, 15, είχαμε κάνει ένα μάθημα, μια ομιλία στο ΚΑΠΗ, η οποία αφορούσε τα βότανα της περιοχής μας, πώς τα χρησιμοποιούμε, πώς τα συλλέγουμε, ποιες μέρες τα συλλέγουμε, στον καρπό, στον ανθό, στα φύλλα, αν είναι χασοφεγγαριά ή αν είναι πανσέλινος. Πολλά, ναι. Και επειδή θεωρήσαμε ότι η γνώση γύρω από τα βότανα είναι περιορισμένη και αλλοπρόσαλη, άλλα λέει ο ένας, άλλα ο άλλος, φωνάκαμε σε συνεργασία με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, κάναμε την ομιλία αυτή για τα βότανα και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, όλοι τα μέλη του ΚΑΠΗ, αλλά όχι μόνο τα μέλη του ΚΑΠΗ, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει εκτός του ΚΑΠΗ για να παρακολουθήσουν την ομιλία. Σήμερα λοιπόν κάναμε την εκδρομή αυτή για να τα δούμε και από κοντά και να τα διαπιστώσουμε. Υπάρχουν πολλά βότανα εδώ στην περιοχή, στο χωριό? Όλη η Κρήτη είναι γεμάτη από βότανα. Και αυτά που ακόμα δεν θεωρούμε βότανα, είναι βότανα, απλά εμείς δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς και πού να τα χρησιμοποιήσουμε.